Γεγονότα του Μαΐου του 1936 στη Θεσσαλονίκη, που είχαν τη διαστάση μιας εξέγερσης, αποτελούν μια από τις κορυφαίες στιγμές του εργατικού μας κινήματος. Η κρίση του 1929-1932 είχε προκαλέσει την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Στην τριετία αυτή, ο αριθμός των ανέργων τριπλασιάστηκε και έφτασε στις 237.000, δηλαδή στο 50% της εργατικής τάξης, που τότε ήταν περίπου γύρω στις 560.000. Η ραγδαία επίσης υποτίμηση του νομίσματος έκανε ακόμη μικρότερη την πραγματική αξία των ημερομισθείων, που δεν ήταν άλλοτε ποτέ μεγάλη. Το 1936 ήμουν καπνεργάτης, νέος, και το σωματείο στις 29 του Απρίλη κήρυξε πανκαπνεργατική απεργία. Ζητώντας μεροκάματο εκείνο το οποίο έπαιρνε παλιότερα, γιατί οι καπνέμποροι, εκμεταλλευόμενοι την κρίση, είχαν μειώσει στο ίμιση σχεδόν του ημερομισθείου. Το ελληνικό εργατικό κίνημα συγκροτήθηκε κυρίως κατά την δεκαετία 1910-1920. Οι πρώτες του εκδηλώσεις ήταν μαχητικές και ριζοσπαστικές. Τα συνδικάτα από 50 στα 1910 έγιναν 336 στα 1918 με 100.000 μέλη και ξεπέρασαν τα 1000 στα 1936 με 269.000 μέλη περίπου. Η αστική τάξη, που επωφελήθηκε από την μαζική εισαγωγή φτηνών εργατικών χεριών μετά τη μικρασιατική καταστροφή, καθώς και τα δύο μεγάλα ελληνικά κόμματα, η Φιλελεύθερη και η Λαϊκή, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, αντιμετώπισαν ενιαία και αμήλικτα τα εργατικά αιτήματα. Η Θεσσαλονίκη στις αρχές του αιώνα ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο με αρκετές βιομηχανικές μονάδες και βιοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία απασχολούσαν αρκετούς εργάτες.
Μετά την απελευθέρωση, στα 1914, υπήρχαν 35 περίπου βιομηχανίες και αρκετές καπναποθήκες, οι οποίες ανήκαν κυρίως σε ξένες εταιρείες. Τα πρώτα εργατικά σωματεία της πόλης ιδρύθηκαν στα 1900. Στα 1909 ιδρύθηκε η Φεντερασιόν, η πρώτη σοσιαλιστική οργάνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία μετά την απελευθέρωση της πόλης έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην δημιουργία του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος. Από τα 1914 έως τα 1936 ιδρύθηκαν περίπου 270 εργατικά σωματεία στην πόλη. Η ριζοσπαστικοποίηση των εργατών φαίνεται πολύ καλά από τα καταστατικά των εργατικών σωματείων που υπάρχουν στο αρχείο αυτό. Εκτός από τη διεκδίκηση του Οχτάωρου και της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, διαβάζουμε ως στόχο στα καταστατικά αυτά την δημιουργία πολιτικής εργατικής συνειδήσεως, την απαλλαγή από την επιρροή των αστικών κομμάτων και την υποστήριξη εφημερίδων του εργατικού αγώνος. Στα 1917 ως τα 1921 τα καταστατικά γίνονται ακόμη πιο ριζοσπαστικά και ζητούν την δημοσιοποίηση των μέσων παραγωγής και την κατάργηση της εκμεταλλεύσεως ανθρώπου από άνθρωπον. Καθώς όμως το κράτος αρχίζει να αντεπιτίθεται και παράλληλα αρχίζει να υπάρχει ένα είδος καταμερισμού λειτουργιών ανάμεσα στο κόμμα και στα συνδικάτα, αυτές οι ριζοσπαστικές δηλώσεις αρχίζουν να διαγράφονται από τα παλιότερα καταστατικά και να μην μπαίνουν στα καινούργια. Στην δεκαετία του 1920-1930 η πίεση του αστικού κράτους προκαλεί διάσπαση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι, μετά τα 1925 εμφανίζονται σωματεία που δηλώνουν ότι απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις. Και μετά τα 1930 έχουμε μάλιστα και σωματεία τα οποία δηλώνουν ανοιχτά αντικομμουνιστικούς στόχους. Είναι η εποχή που δημιουργούνται οι πρώτες φασιστικές οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, όπως τα 3Ε. Οι καπνεργάτες αποτελούσαν στον πόλεμο τη ραχοκοκαλιά του εργατικού κινήματος και το μαχητικότερο τμήμα του. Σύμφωνα με τη στατιστική του 1928 υπήρχαν 48.000 καπνεργάτες, δηλαδή το 11,3% της εργατικής τάξης. Η δουλειά τους ήταν εποχιακή και εξαιρετικά ανθυγιεινή. Το κυριότερο όμως πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι καπνεργάτες ήταν η ανεργία, γιατί οι καπνέμποροι ήθελαν να εξάγουν τα καπνά ανεπεξέργαστα στο εξωτερικό. Η κρίση του 1929-32 χτύπησε σκληρά τους καπνεργάτες. Τα ημερομίσθια είχαν πέσει από τις 135 έως 150 δραχμές της σύμβασης στις 75 δραχμές και μάλιστα πολλοί καπνεργάτες δούλευαν δωρεάν μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα ένσημα. Οι καπνέμποροι και οι αρχές ασφαλείας ήθελαν να διαλύσουν τον καπνεργατικό κλάδο. Αυτό το είχαν καταφέρει, όχι χωρίς τρομοκρατία βέβαια και ισχυρή καταστολή, στις περισσότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Στα 1936 ερχόταν η σειρά της Θεσσαλονίκης. Από τις αρχές του 1936, μετά τις εκλογές, όπου ισοψήφισαν λαϊκοί και βενιζελικοί, ξέσπασε ένα σορευτικό κύμα απεργιών σε όλη τη χώρα. Στα τέλη του Απριλίου, στην Θεσσαλονίκη, έγινε το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, στο οποίο ενώθηκαν οι δύο ομοσπονδίες που υπήρχαν ως τότε. Το συνέδριο αποφάσισε για τις 29 Απριλίου πανελλαδική απεργία, με αιτήματα την αύξηση των ημερομισθείων, την εφαρμογή του νόμου ώστε να απασχολούνται 50% άνδρες, 50% γυναίκες και τη βελτίωση των παροχών του Ταμείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών και τον έλεγχο των εργατών στο Ταμείο. Για χαρακτηριστικά της εργατοϊπαλικής τάξης της Θεσσαλονίκης. Το διάστημα εκείνο ήταν η διάσπασή της, η έντονη αστυνόμευση της, τα αιτήματα, τα καυτά της αιτήματα για επιβίωση, η ανεργία
και η έντονη διάθεση, θέληση για δυναμικούς απεργιακούς αγώνας. Ανήκα στο Πανυπαλλικό Κέντρο, ήμουν γραμματέας του και με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κάναμε μία προσπάθεια για την ενοποίηση της εργατοπαλλικής τάξης. Είχαμε μία ανταπόκριση από αρκετές οργανώσεις, ιδιαίτερα από το Ενωτικό Κέντρο. Και έτσι πραγματοποιήσαμε την Ενωτική Επιτροπή, στην οποία τις παραμονές του Μάη, των γεγονότων του Μάη, ήμουνα πρόεδρος. Στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη εβδομάδα πέρασε μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντασης, καθώς κάθε μέρα συνεχώς και καινούργιοι κλάδοι συμμετείχαν στην απεργία, είτε με αιτήματα δικά τους, είτε για συμπαράσταση, καθώς οι αρχές δήλωναν ότι θα επιβάλλουν την τάξη με κάθε θυσία και καθώς επιθέσεις γίνονταν καθημερινά ενάντια στις συγκεντρώσεις των απεργών. Την περίοδο αυτή είμαι γραμματέας των οικοδόμων. Παίρνεται απόφαση από την πλευρά μας να συμμετάσχουμε αλληλέγγυοι στους καπνεργάτες απεργούς. Και την Τετάρτη κατεβαίνουμε κι εμείς προς ενίσχυση στα διάφορα καπνομάγαζα που ήταν συγκεντρωμένοι, κλεισμένοι καπνεργάτες, και την Πέμπτη πια έχουμε ολόκληρη επίθεση από την αστυνομία. Και κατεβαίνουμε στους δρόμους, πιάνουμε κι εμείς τις οικοδομές και να περιφρορίσουμε και την απεργία μας, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και όλους τους απεργούς εργάτες, πως το σύνολό τους είχαν πάρει μέρος. Την 5η 7 Μαΐου πέρασε από την πόλη ο Μεταξάς και συμμετείχε σε σύσκεψη στο διοικητήριο. Τα αποτελέσματα έγιναν αισθητά αμέσως την άλλη μέρα, 8 Μαΐου, όταν επί 3,5 ώρες η πόλη έγινε πεδίο μάχης με 70 τραυματίες. Τα επεισόδια έγιναν σε 3 μέρη περίπου, στην Εγνατία, όπου η χωροφυλακή επιτέθηκε σε ειρηνική πορεία 7.000 καπνεργατών, στο Βαρδάρι, όπου επιτέθηκε στην συγκέντρωση των απεργών γύρω από το Ενωτικό Εργατικό Κέντρο, και στο Μπεχτσινάρ, όπου έγιναν επιθέσεις εναντίον 2.500 υφαντουργών, στην πλειοψηφία τους γυναικών. Παρόλες τις επιθέσεις όμως, οι απεργοί κατόρθωσαν να φτάσουν στο διοικητήριο, το οποίο ήταν οχυρωμένο και όπου στον περίβολο υπήρχε στρατός, που αρνήθηκε όμως να πυροβολήσει. Εκεί στήθηκαν τα πρώτα οδοφράγματα των εργατών, τα οποία αντιμετώπισαν 5 επελάσεις της χωροφυλακής. Εν τω μεταξύ, οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν, ο κόσμος άρχισε να σειραίει από την περιφέρεια στο κέντρο και η πόλη ήταν ανάστατη. Γυρνώντας προς το διοικητήριο, εκείνη την εποχή επισκευάζοντας τον Ιωδέλη Μενιζέλο, πήραμε τα πολυμοφόδια τα οποία βρήκαμε εκεί πέρα δαΐδης πέτρες και αντιμετωπίσαμε τους χωροφύλακες και την έφηβο χωροφυλακή με τις πέτρες και αυτοί με τα γκλόπς και με τις σπάθεις τις οποίες είχαν οι έφηβοι. Το απόγευμα, επιτέλους τα 3 εργατικά κέντρα κατόρθωσαν να συνεννοηθούν και να κηρύξουν 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας για την άλλη μέρα, 9 Μαΐου. Την άλλη μέρα το πρωί, Σάββατο 9 Μαΐου, τα γεγονότα κορυφώθηκαν. Η Θεσσαλονίκη από το πρωί παρουσίαζε θέα πολιορκημένης πόλης. Η αστυνομία και ο στρατός περιπολούσαν στους δρόμους, στις πλατείες και στα κεντρικά σημεία είχαν στηθεί πολυβόλα και είχαν σταματήσει κυριολεκτικά τα πάντα, καθώς είχαν κλείσει τα μαγαζιά, είχαν κατέβει σε απεργία όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων, είχε σταματήσει το ηλεκτρικό, οι συγκοινωνίες, οι εφημερίδες και είχαν διακόψει τη λειτουργία τους οι φούρνοι. Εν τω μεταξύ, το Τρίτο Σώμα Στρατού εξέδωσε διαταγή με την οποία καλούσε σε επιστράτευση τους εργάτες με απειλή στρατοδικείου. Στις 10.30 σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια στην Εγνατία, όπου είχε συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των απεργών. Συγκεκριμένα, μπροστά από το σωματείο των αυτοκινητιστών πέρασε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας με την απεργιακή τους επιτροπή, την οποία είχαν συλλάβει. Οι απεργοί απελευθέρωσαν την απεργιακή επιτροπή με αποτέλεσμα να αρχίσουν εκτεταμένα επεισόδια σε όλο το μήκος της Εγνατίας. Εκεί σκοτώθηκε ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης και η καπνεργάτρια Αναστασία Καρανικόλα. Και απεργία, παρά τις συγκρούσεις τις συχνές που είχε με την αστυνομία,
πήγαινε καλά. Στις 8 όμως του Μάη, η αστυνομία, παίρνοντας εντολή από την κυβέρνηση, θέλησε να χτυπήσει τους καπνεργάτες για να λυγίσει και την υπόλοιπη εργατική τάξη, γιατί προσχεδίαζε την δικτατορία του Μεταξάς. Εμείς τη μέρα της 9ης του Μάη πήγαμε να βοηθήσουμε τις κολοσσοφαντουργίνες που είχαν και αυτές κατηβεί σε συμπαράσταση προς τους καπνεργάτες. Γερνώντας στο σωματείο, μας ειδοποίησαν ότι γύρω στο Ινωλό Βενιζέλου είχε σκοτωθεί ένας εργάτης. Και ενώ τρέχαμε με επικεφαλή στην Καρανικόλα και μια άλλη ακόμα Ισραηλίτισσα, στην Κολόμβο ακριβώς δεχτήκαμε τα πυρά των ανθρώπων της ασφαλείας που ήταν κρυμμένα πάνω στα μέγαρα. Αυτό έδειχνε και ότι το έγκλημα ήταν προμολυτημένο από την αστυνομία, γιατί ενώ εμείς τρέχαμε, από τα μπαλκόνια βάζανε συνεχώς οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα ακριβώς εκεί στο διεθνές το αρτοπείο να πέσει νεκρή η Καρανικόλα και δύο-τρεις άλλες καπνεργάτριες να είναι τραυματίες. Οι σκηνές που ακολούθησαν είχαν ένα κλασικά δραματικό χαρακτήρα. Οι εργάτες, όπως είναι γνωστό, τοποθέτησαν τον Τούση πάνω σε μία πόρτα και βάζοντας τον επικεφαλής της πορείας πήγαν στο διοικητήριο. Με τον Τάσο ήμασταν συνάδελφοι, συνεργάτη και φίλοι. Κατηβήκαμε για την απεργία από το Αριστοχώρι και ήρθαμε εδώ ακριβώς που ήταν το πρακτορείο, η γραμμή του Αριστοχωρίου. Εδώ στη γωνία Μητρόπολης, στο καφενείο, σταθήκαμε με μέτωπο προς την Εγνατία. Κάποια στιγμή πέσανε πυροβολισμοί. Οι πρώτοι πυροβολισμοί που πέσανε ήταν να σκοτωθεί ο Τάσος, ο Τούσης. Μετέπειτα ακολούθησα κι εγώ, έπεσα μαζί του κάτω, για να μπορέσω να τον αποσπάσω τίποτε αν έχει να μου το πει. Βοβός ήτανε, δεν μίλησε καθόλου, τίποτε. Τότε παίρνουμε μια ομάδα εμείς, εγώ με επικεφαλής και με άλλους εργάτες και εργάτες και τσαγκαράδες, ξυλώνουμε την πόρτα, γιατί εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο αυτό. Ξυλώνουμε την πόρτα, την παίρνω δε αυτή, δεν πρόλαβα να πιάσω εγώ, παίρνω τη αυτή και παίρνω, βάζω τον ντουσια πάνω και ξεκινάμε τώρα να πάμε στο διοικητήριο. Ανεβαίνοντας από την Βενιζέλο, οι απεργοί κρατώντας την πόρτα ψηλά στα χέρια τους, έχοντας τον Τάσιο απάνω, τον Τούση, φτάσαμε στη γενική διοίκηση απ' έξω, στην πύλη, όπου την βρήκαμε κλειστή. Δεν τους δέχτηκε ο διοικητής, οι εργάτες κατέβηκαν από τη διοικητηρίου, πήγαν στο Βαρδάρι, προκειμένου να δείξουν τον νεκρό και να διαμαρτυρηθούν στην εισαγγελία. Η αστυνομία τους εμπόδισε και τότε ακολούθησαν την Εγνατία. Η πορεία σταμάτησε στην Αντιγονιδόν, όπου είχε σκοτωθεί η Αναστασία Καρανικόλα και όπου ένας απλός εργάτης έβγαλε ένα λόγο ανεβασμένο σε ένα περίπτερο. Είπε ότι «Κοιτάξτε αδέρφια, αίμα αδελφικό, μας σκοτώνουν γιατί ζητάμε το ψωμί μας». Τα λόγια αυτά λιτά θα παραμείνουν στη συλλογική συνείδηση και πολλοί θα τα θυμούνται ακόμα. Κάποια στιγμή εγώ, γνωρίζοντας τη μάνα του, είδα να στέκεται στην άλλη πύλη παρακάτω και την πλησίασα. Την είπα ότι επάνω στην πόρτα είναι σκοτωμένος ο Τάσος. Δεν πίστεψε. Την πήρα στα χέρια λιγάκι να την περπατήσω προς τα εκεί που ήταν. Τον αντίκρισε αυτή από μακρέα, γνώρισε αμέσως τον Τάσο. Και από εκεί και μετά έγινε ο θρύλος. Εγώ είμαι η Μαρίκα Ιτούση, αδελφή του Τάσου Τούση. Από τη μητέρα μου που μας διηγότανε, θυμούμαι ότι όταν έφτασε εδώ στο διοικητήριο, είδε πολύ κόσμο και είδε και ένα παλικάρι πάνω σε μια πόρτα σκοτωμένο. Άρχισε να πηγαίνει προς τα εκεί και συνήντησε ένα κάτι γνωστά παιδιά που την είπαν ότι αυτός ο σκοτωμένος είναι ο γιος σου. Αμέσως άρχισε να φωνάζει, να οδύρεται. Χώθηκε με πολύ κόπο κάτω από την πόρτα, ακολούθησε την πομπή με οδυρμούς και φωνές
και έφτασε μέχρι πριν από λίγο από την, στην Παναγία Χαλκαίων. Εκεί η πομπή σταμάτησε γιατί τους έβαλε το πολυβόλο. Όταν άρχισε να βάζει το πολυβόλο, η μητέρα μου έμεινε η μόνη όρθια, όλος ο κόσμος είχε πέσει κάτω, μαζί και ο αδελφός μου πάνω στην πόρτα, τον είχαν ακουμπήσει πάνω στις ράγες. Έβαζε το πολυβόλο και μια φωνή άκουσε η μητέρα μου να λέει «Πέσε κυρούλα, πέσε γιατί θα σε σκοτώσουν οι σφαίρες». Και έπεσε και αυτή κάτω πάνω στο νεκρό παιδί της. Δημιουργήθηκε η εντύπωση από την χωροφυλακή ότι η πορεία μπορούσε να προχωρήσει στην Εγνατία και έτσι οι εργάτες αναπτύχθηκαν σε όλο το πλάτος του δρόμου. Στο βάθος όμως είχε στηθεί μια θανάσιμη παγίδα. Στο ύψος της Παναγίας των Χαλκαίων είχαν δημιουργηθεί δύο σειρές χωροφυλάκων, η πρώτη έφυπη και πίσω από αυτούς η πεζή χωροφυλακή με τα πολυβόλα. Καθώς η πορεία έφτασε στο ύψος της Βενιζέλου, η έφυπη χωροφυλακή αποσύρθηκε και τα πολυβόλα άνοιξαν πυρ εναντίον του κόσμου. Ακολούθησε κυριολεκτικά μακελιό επί 4 ώρες. Στα πεζοδρόμια έμειναν 9 νεκροί, 250 τραυματίες, από τους οποίους 32 βαριά. Ήμουν γραμματέας στη Σοσιαλιστική Νεολαία και τότε ήταν η πανεργατική απεργία. Στην απεργία αυτή πήραν μέρος όλα τα σωματεία. Είχαμε συγκεντρωθεί και ανεβαίναμε την Ίωνος Δραγούμη σήμερα, παλαιά, Μεγάλο Αλεξάνδρου, και πριν να περάσουμε την Εγνατία από τα παράθυρα μας ρίξαν χωροφύλακες, οι οποίοι βέβαια ήταν προμελετημένη δουλειά και μας χτύπησαν από παντού, και από κάτω και από έξω. Εγώ τραυματίστηκα στην κνήμη εδώ, στο πόδι μου, και με μετέφεραν κάτω στον Ερθό Σταυρό. Από αυτή την πλευρά μας ρίξαν. Εν τω μεταξύ μια κοπέλα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν εδώ και μας πήγαν όλους κάτω στον Ερθό Σταυρό. Μετά το τετράωρο των συγκρούσεων, η χωροφυλακή κάτω από την αγανάκτηση του κόσμου αποσύρθηκε και κλείστηκε με διαταγή του Τρίτου Σώματος Στρατού στα τμήματά της. Ως το απόγευμα οι εργάτες κυριαρχούσαν στην πόλη με αλλεπάλληλες διαδηλώσεις προς όλα τα σημεία και οι περίπολοι του στρατού που υπήρχαν συναδελφώθηκαν με τους εργάτες. Το απόγευμα έγινε μεγάλη παλαϊκή συγκέντρωση, σχηματίστηκαν λαϊκές φρουρές και ενισχύθηκαν οι απεργιακές φρουρές για την νύχτα. Αυτό ήταν. Κυριάρχησε ο κόσμος πέρα για πέρα από τις ώρες εκείνης και έπειτα. Μπροστά σε αυτήν την πανθεσσαλονίκια εξέγερση χρειάστηκε να σκεφτούν η Απεργιακή Επιτροπή, οι άνθρωποι που κατήφθηναν αυτή την κίνηση ολόκληρη, να σκεφτούν για το τι θα γίνει παραπέρα. Και κάλεσαν στα γραφεία της Ενωτικής Γενικής Νομοσπονδίας που βρίσκονταν εκεί στην Ουστινιενού, λίγο παρακάτω από μια παράλληλος της Εγνατίας, κάλεσαν ορισμένες οργανώσεις, συνδικάτα, την Ενωτική Γενική Νομοσπονδία, την καθοδήγησή της, τη Γενική Συνομοσπονδία επίσης που ήταν το Καλομύρι, όπως τη λέγανε και την Κίτρινη, ενώ η άλλη ενωτική λεγόταν Κόκκινη. Ναι, και συσκεφτήκανε επί και αποφάσισαν να βγάλουν μια παθεσσαλονίκια απεργιακή επιτροπή η οποία θα κατεύθυνε από εδώ και πέρα όλο αυτό το ξεσήκωμα. Η ουσία είναι ότι από μέρους των τυπογράφων στείλανε προσωπικά εμένα να συμμεθέξω στην επιτροπή αυτή, δεδομένου ότι ήδη απεργούσαν οι τυπογράφοι, την άλλη μέρα δεν πρόκειται να βγει καμιά εφημερίδα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πήραμε μέρος και αποφασίστηκε με κάποιο τρόπο να εκδοθεί κάτι, κάποιο έντυπο ώστε να ενημερώσει το λόγο και ακόμα να μην επιτρέπει στο ραδιόφωνο του Μεταξά να διαστερώνουν τα γεγονότα όπως αυτός ήθελε. Έτσι ανέλαβα την υποχρέωση και πήγα και βρήκα τον Καστρινό, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας των Βαλκανίων και εργαζόμουν και σε αυτή την εφημερίδα.
Και συνέλεγχα μαζί του την άλλη μέρα οι τυπογράφοι της εφημερίδας μαζί με άλλους απεργούς τυπογράφους να βγάλουν ένα δισέλιδο κανονικό σχήμα που να ενημερώνουν το λαό, να περιγράφουν τα γεγονότα και να κατευθύνουν γενικότερα την πορεία σε αυτήν την εξέγερση. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 10 Μαΐου, ήταν η μέρα της Μεγάλης Κηδείας. Από το πρωί συνέρεαν στην πόλη πορείες κατοίκων από όλες τις συνοικίες και στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας μαζεύτηκαν, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, γύρω στις 300.000 κόσμου. Ήταν μια παλαϊκή κυριολεκτικά συγκέντρωση. Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με νιώθω στο μαγκουλό μου αυγενάπος μεγάλο φως στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια φωτεινή παλάμη. Μετά την κηδεία, ενσώματι όλοι μαζί, πήγαμε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου μας μίλησε ο πρόεδρος του Πανκαπνεργατικού Σωματείου, ο σύντροφος Μέρκαθες. Το απόγευμα, χωρίς οι διαδηλώσεις να σταματήσουν, έγινε ένα συλλαλητήριο, ένα από τα μαζικότερα συλλαλητήρια του Μεσοπολέμου, στην πλατεία Ελευθερίας, όπου ο βουλευτής του Παλαϊκού Μετόπου τότε, Συνάκος, ανακοίνωσε ότι ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού υποσχέθηκε πως τα αιτήματα των εργατών θα ικανοποιηθούν και ζήτησε από τους εργάτες να αποσυρθούν. Την Κυριακή, στις 10 του Μάη, στη μεγάλη συγκέντρωση της πλατείας Ελευθερίας, η οποία ήταν ανεπανάληπτη, ήμουνα εκεί και στο καπό ενός αυτοκινήτου έγραψα το ψήφισμα της συγκέντρωσης στη διάρκεια των ομιλιών που έγιναν. Με το ψήφισμα αυτό έκλεισα τη συγκέντρωση της πλατείας Ελευθερίας. Ναι, τα γεγονότα εκτονώθηκαν, δηλαδή πήγαιναν να εκτονωθούν, δεδομένου ο κόσμος ακόμα ανησυχούσε, έβλεπε πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Στην πόλη ήρθε ο Σάντος με το Σκλάβενα, οι οποίοι συζητούσαν με την Πανελλήνια Καπνεργατική Ομοσπονδία για την πορεία της εξέλιξης της απεργίας. Τα πολιτικάστικα κόμματα έκαναν διάβημα στην κυβέρνηση και ζητούσαν την ικανοποίηση των αιτημάτων των καπνεργατών. Ο Σάντος συμβούλευε την Πανελλήνια Καπνεργατική Ομοσπονδία και τα καπνεργατικά σωματεία να σταματήσουν την απεργία, δεδομένου ότι η παραπέρα πορεία της σκόνταυτε, δημιουργούσε κινδύνους κήρυξης δικτακτορίας από το μεταξύ, όποιος την είχε κατά νου, όπως είναι γνωστό κτλ. Στην εφημερίδα των Βαλκανίων συνήλθε και η Διακομματική Επιτροπή, η οποία και αυτή συνέστησε στα καπνεργατικά σωματεία να σταματήσουν την απεργία, δεδομένου ότι ζήτησαν από το μεταξύ την ικανοποίησή τους και αυτός υποσχέθηκε. Τη νύχτα όμως έφτασε ένα σύνταγμα στρατού από τη Λάρισα και στόλο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Από το πρωί της Δευτέρας η πόλη στρατοκρατούνταν και άρχισε ένα όργιο συλλήψεων και τρομοκρατίας. Η Θεσσαλονίκη στρατοκρατούνταν κυριολεκτικώς. Κατεβαίνοντας κάτω, είχαν φέρει από τη Λάρισα τσιολιάδες, είχε έρθει ο στόλος έξω στο λιμάνι και τα πολυβόλα είχαν στεθεί και στη Βενιζέλο και στο Βαρδάρι. Γιατί εδώ ούτε από το Κελκής, ούτε από εδώ μπόρεσε ο στρατός. Είχε ενταχθεί μαζί, πήρε μέρος με το λαό. Κατά συνέπεια, φέραν από τη Λάρισα. Ήρθαν και δυο τορπελικά εδώ,
με την προϋπόθεση ότι σηκώθηκαν οι κομμουνιστές με τους Εβραίους να παραδώσουν στους Βουλγάρους κάτι τέτοια μασάλια είχαν, όμως φύγαν τα αντιτροπιλικαίστα και την Κυριακή το πρωί θάψαμε τους νεκρούς. Είχαν φτάσει δε στεφάνια από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και είχαμε γεμίσει. Εμείς τότε το ενωτικό εργατικό κέντρο ήταν στη Βασιλέως Ηρακλείου. Και έτσι τελείωσε. Την Κυριακή το βράδυ μας μαγκώσαν ύστερα την άλλη μέρα και ακόμη τραβάμε. Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, τη Δευτέρα το βράδυ, και ενώ τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης είχαν ήδη σταματήσει, οι ηγεσίες των δύο συνομοσπονδιών αποφάσισαν να κηρύξουν πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για τη μεθεπομένη την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργία, η οποία κράτησε μία μέρα, είχε επιτυχία. Ωστόσο, είχε κηρυχθεί πολύ αργά και από τα αιτήματά της είχε αφαιρεθεί το αίτημα της παραίτησης της κυβέρνησης του Μεταξά που κυριαρχούσε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα ο Γενικός Διοικητής είπε ότι θα επιβάλλει το κράτος του νόμου. Δεν μπορεί να αφήσει αυτή την κατάσταση έτσι. Είναι αλήθεια ότι μετά ξέσπασαν οι συλλήψεις. Την τέταρτη μέρα μετά την απεργία πιάνανε αράδα. Από τη νύχτα άρχισαν οι συλλήψεις. Ο στρατός που ήρθε βοήθησε σε αυτή την κατάσταση. Εκτοπίστηκαν αρκετοί, φυλακίστηκαν αρκετοί. Και όπως είναι γνωστό, η απεργία τελικά, να πούμε, σταμάτησε. Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης αποτελούν το επιστέγασμα τόσο της ανάπτυξης του εργατικού κινήματος στο Μεσοπόλεμο, όσο και της κατασταλτικής δράσης του αστικού κράτους. Η πορεία αυτή ήταν φυσικό να οδηγηθεί σε μια ανοιχτή σύγκρουση. Το ερώτημα όμως που απασχόλησε πολλούς αγωνιστές της εποχής εκείνης και που αργότερα τροφοδότησε τις συζητήσεις στα στρατόπεδα και τις εξορίες της δικτατορίας ήταν το εξής. Θα μπορούσε η μεγάλη απεργία και η εξέγερση των εργατών της Θεσσαλονίκης και η κινητοποίηση των εργατικών και των λαϊκών στρωμάτων σε όλες τις άλλες πόλεις να οδηγήσει σε ένα κίνημα που θα προκαλούσε την παραίτηση της κυβέρνησης Μεταξά και τη ματέωση των σχεδίων για την επιβολή της δικτατορίας? Το ερώτημα βέβαια είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για να μην το αντιμετωπίσουμε. Η εποχή και διεθνώς και οι διεθνείς εξελίξεις επηρέαζαν τις εθνικές, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Στη μια χώρα μετά την άλλη, το εργατικό κίνημα είχε υποστεί αλλεπάλληλες ήττες και η δικτατορία, οι φασιστικές δικτατορίες ανέβαιναν η μία μετά την άλλη. Ωστόσο παρατηρούμε ότι τα γεγονότα αναπτύχθηκαν αυθόρμητα χωρίς να προκύψει μια ηγετική βούληση. Μια ηγετική βούληση δεν προέκυψε ούτε από τις συνδικαλιστικές ούτε από τις πολιτικές ηγεσίες. Ούτε δόθηκε επίσης η ευκαιρία κατά το κρίσιμο διήμερο να εκφραστεί σε μεγάλες συνελεύσεις των εργατών τόσο ο δυναμισμός τους όσο και η δυναμική των γεγονότων. Η Απεργιακή Επιτροπή εξάρτησε σε μεγάλο μέρος την πολιτική της από τις αποφάσεις και τις υποσχέσεις του διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού. Εξάλλου σε αυτήν συμμετείχαν δύο φιλελεύθεροι βουλευτές, των οποίων το κόμμα είχε αναγνωρίσει την κυβέρνηση Μεταξά. Το ίδιο σχήμα επαναλήφθηκε και στην Αθήνα. Η ηγεσία, επιδιώκοντας την ενότητα με τους λαϊκούς και τους βενιζελικούς, υποτίμησε τα γεγονότα και έδειξε αναβλητικότητα και ατολμία. Η πανελλαδική απεργία κηρύχθηκε πολύ αργά και αφαιρέθηκε από αυτή το αίτημα της παραίτησης της κυβέρνησης Μεταξά.